αυτή είναι η τελευταία μου ελπίδα για να μπορέσουμε να είμαστε σωστά και live στο Instagram. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ, πείτε μου αν φαίνομαι καθαρά ή φαίνομαι θολά, γιατί τώρα στο Instagram εκπέμπω με 4G και στο Facebook είμαι με Wi-Fi. Οπότε θέλω να δω άμα και στα δύο είμαι καθαρά, γιατί έχουμε πρόβλημα στα live, δεν είμαι καθαρό στο Instagram. Οπότε άλλαξα κινητά. Αυτό τώρα είναι το Facebook και αυτό εδώ είναι το Instagram. Άρα είμαστε τέλεια εικόνα στο Instagram. Yes! Επιτέλους, στο Facebook έχουμε τέλεια εικόνα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, ναι. Ας γράψει κάποιος ότι είναι μια χαρά εικόνα και στο Facebook. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Πείτε μου στο Facebook ότι είμαστε μια χαρά. Ένα στο Facebook ας απαντήσει και ας πει ότι είμαστε μια χαρά. Είστε 1,500 άνθρωποι. Στο Facebook είσαι πολύ καλά. Yes! Ωραία. Λοιπόν, πολύ καθαρά και στο Instagram και στο Facebook. Λογικά, το Wi-Fi από το σπίτι μου δεν μπορεί να δώσει αρκετό και στο Instagram και στο Facebook. Συνθεσάρα. Αυτοί είμαστε. Οπότε το ένα πάει 4G, αυτό το Instagram, και το άλλο πάει Wi-Fi. Λοιπόν, είναι 3.500 στο Facebook, 2.796 στο Instagram και σήμερα η συνταγή που θα κάνουμε είναι πάρα πολύ κυριακάτικη, σαββατιάτικη, σαββατοκυριακάτικη, γιατί θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε σνίτσελ κοτόπουλο. Αυτή η αγαπημένη συνταγή όλων, θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε την τέλεια, 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 τέλεια εκδοχή της. Θα μαγειρέψω για ένα άτομο. Αναλυτικά η συνταγή υπάρχει με το που στο Facebook την έχω ανεβάσει ήδη κατευθείαν, υπάρχει αναλυτικά η συνταγή στο copy εκεί πέρα που πατήσετε για να δείτε το live video, και στο Instagram θα την ανεβάσουμε με το που τελειώσουμε κατευθείαν τη συνταγή. Η συνταγή είναι προσαρμοσμένη για 4 άτομα νομίζω, 2 άτομα, δεν θυμάμαι πόσο είναι αυτή που έχω δώσει στο site, μισό λεπτάκι να δω, όχι θα δω μετά. Οπότε εγώ θα κάνω για ένα. Θα προσαρμόσω λίγο τα πράγματα, λογικά είναι για 4 αυτό που έχω δώσει. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι άμα θέλετε να κάνετε για περισσότερα άτομα, ακολουθείτε τη συνταγή του site. Άμα θέλετε να κάνετε για ένα άτομα, ακολουθείτε τη συνταγή, η ίδια είναι, απλά είναι λιγότερα τελικά. Και είμαστε 7.200 στο Facebook, 3.123 στο Instagram. Θα σας παρακαλέσω όποιος μα όποιος έχει την καλή θέληση να γράφει από κάτω τα βήματα της συνταγής που κάνουμε, γιατί μας βλέπει κόσμος από άλλες χώρες και δεν καταλαβαίνουν ελληνικά, νομίζουν ότι μιλάω αράβικα, το έχω ξαναπεί αυτό. Σήμερα οι κάλτσες μου είναι Darth Vader, εντάξει, να μην υπάρχει πρόβλημα. Έχει αλλάξει τελείως το ωράριο της ζωής μου, επειδή τους είπαν ότι δεν έχουν καλή συνδύση, με πήραν τηλέφωνο τώρα για να μου πούνε να μου κάνουν ανανέωση και να μου βάλουν μεγαλύτερη. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα πάρω. Θα έπρεπε 2 live να μπορούμε να εκπέμψουμε κανονικά. Δεν το σηκώνω. Αφήστε με ησυχώ. Τι θέλω να πω. Τι πήγα να πω. Είναι εκνευριστικό. Δεν έχει κανείς το τηλέφωνο του σπιτιού μου. Δεν με παίρνει ποτέ κανείς. Λοιπόν, η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Ξέρω όλοι ότι έχετε κοτόπουλο στο σπίτι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε χοιρινό είτε μοσχάρι για να κάνετε την ίδια συνταγή με σνίτσελ. Να σας πω παραδοσιακά ότι Αυστρία, Γερμανία, τα σνίτσελ τα φτιάχνουν και με χοιρινό και με μοσχάρι. Με κοτόπουλο δεν συνηθίζουν, αλλά στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μόδα. Και επειδή ξέρω ότι ίσως και να μην έχετε φιλετίνια έτοιμα σνίτσελαρισμένα από τον χασάπι, θα σας δείξω πώς μπορείτε να τα κάνετε εσείς έτοιμα για να κάνετε σνίτσελ. Γιατί είναι αμαρτία να παίρνουμε το σνίτσελ να το βάζουμε στην κατάψυξη. Όταν παίρνετε σνίτσελ από τον χασάπι, πρέπει να τον ετοιμάζετε εκείνη την ημέρα, γιατί είναι πιεσμένο, κατεστραμμένο, οπότε άμα το βάλουμε κατά ψυχή και μετά το αποψύξουμε, γίνεται χαμός, χαμός. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Τι άλλο, ξέχασα κάτι να πω. Δεν ξέχασα. Πάμε. Αχ, πόσο χαρούμενος που είμαι που επιτέλους μπορούν να με δουν και από το Instagram. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση. Στο Instagram φαίνομαι πεντακάθαρος, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, επειδή θέλω να φάω σνίτσελ με πατάτες, πολύ καλά ακούστε. Θέλω να φάω σνίτσελ με πατάτες. Θα κάνω πατάτες τηγανιτές. Αλλά θα σας δείξω πώς. Λοιπόν, παίρνω μία πατάτα, την πλένω. Εδώ. Με ένα σκουκαράκι καλά. Τέλεια. Και με το που πλύνω καλά την πατάτα με το σκουκαράκι,
αναπηρούν. Η συνταγή για πατάτες τηγανιτές υπάρχει στο site και στο YouTube, είναι καταπληκτική συνταγή. Απλά όταν έχεις να κάνεις για ένα άτομο πατάτες τηγανιτές, πρέπει λίγο να προσαρμόσεις τη συνταγή. Οπότε τι κάνω, παίρνω μια πατάτα, την τρυπάω πολλές φορές με ένα πιρούνι, εδώ. Την τρυπάμε γιατί άμα δεν την τρυπήσουμε θα σκάσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω και δεν είμαι ωραία να σκάσει. Και μισό λεπτάκι λίγο να σου πίσω, θα παραπανήσει για νερά απ' έξω. Δεν θέλω νεράκι, εδώ και εδώ. Είναι πεντακάθαρη, την έπλυνα, η φλούδα είναι τέλεια και έτσι όπως είναι. Αυτή είναι μεσαία πατατούλα, προς μεγάλη. Οπότε θα βάλω ένα 6 λεπτάκια στα μικροκύματα. Έτσι όπως είναι την πατάτα. Η πατάτα στα μικροκύματα σε 6 λεπτάκια θα είναι έτοιμη και θα είναι σαν να την έχουν ψήσει μέσα στο φούρνο. Αλλά εγώ θα συνεχίσω, θα την κόψω σε μικρές ωραίες φέτες και θα την κάνω πατάτα τηγανητή. Έτσι κερδίζουμε χρόνο. Γιατί άμα βάλω την πατάτα ολόκληρη κομμένη τηγανητή θα μου πάρει μισή ώρα και θα κάψω ένα κιλό λάδι. Ενώ από τη στιγμή που θα βάλω λάδι για να κάνω το σνίτσελ, καλύτερα να βάλω την πατάτα μου και σε ένα λεπτό οι πατάτες μου θα είναι έτοιμες. Εντάξει, με αυτόν τον τρόπο η πατάτα τηγανητή, που μπορούμε να τη φάμε κατευθείαν έτσι, δεν τραβάει καθόλου λάδι, γιατί ψηθεί μέσα, δεν χρειάζεται το λάδι για να ψηθεί. Οπότε με το ότι τη ρίξουμε πάνω στο λάδι, θα πάρει χρώμα και θα φάμε πατάτα τηγανητή με το 1 πέμπτο από τις θερμίδες. Δηλαδή δεν θα έχει καθόλου λιπαρά, θα έχει μόνο καλό υδατάνθρακα. Τον υδατάνθρακα της πατάτας δεν ρουφάει. Πολύ καλό tip. Τι λέει βρεάκι αγόρι μου, βγάλε το σκύλο καμιά βόλτα, δεν θα χωράμε λέει. Γλυκιά μου, συγγνώμη πάρα πολύ, αλλά είναι χρηστικότερο πράγμα. Πρέπει να δώσω ωραίες συνταγές για όλο τον κόσμο για να φτιάχνετε ωραία πράγματα. Λοιπόν, να αλλάξω τώρα μεριά γιατί θέλω να σας δείξω τα μικροκύματα. Αυτό δουλεύει εκεί, η πατάτα μου γίνεται. Οπότε έρχομαι από εδώ. Τέλεια. Τώρα, η συνταγή για το σνίτσελ που θα σας δώσω είναι μοναδική. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο, δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Μισό λεπτάκι, τα φώτα να τα κλείσω πίσω. Φαίνομαι πιο καλά έτσι. Νομίζω φαίνομαι πιο καλά. Τι λέτε? Ναι, τέλεια. Λοιπόν, οπότε η συνταγή για το σνίτσελ που θα σας δώσω είναι η απόλυτη. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο σε σνίτσελ κοτόπουλο. Όπως βλέπετε στον πάγκο μου δεν υπάρχει καθόλου κοτόπουλο. Το κοτόπουλο θα το πιάσουμε στο τέλος. Θα ετοιμάσουμε τα πάντα που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το σνίτσελ και μετά θα πιάσουμε το κοτόπουλο. Δεν ξέρω αν ακούγεται πολύ το μικροκύμα από εδώ. Μισό λεπτάκι δηλαδή, πρέπει να σηκώσω το τηλέφωνο να δω ποιος είναι. Παρακαλώ. 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 Δεν μου απαντάτε. Τέτοιοι είστε. Μου κάνετε αναπάτητες και δεν μιλάτε καθόλου. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Θα σας το κλείσω. Νομίζω ότι με τρολάβουνε κανονικά και με παίρνουνε και δεν μου μιλάνε. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, η πατάτα μου γίνεται στο φούρνο μικροκυμάτων και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε να φτιάξουμε το σνίτσελ, γιατί δεν πρέπει να πιάσουμε το κοτόπουλο και μετά να πιάνουμε άλλα πράγματα μέσα στην κουζίνα. Οπότε, χρειαζόμαστε τρία στάδια. Ένα στάδιο που έχει τα αλεύρι, ένα στάδιο που έχει τα αυγό και ένα στάδιο που έχει το ψωμί ή τη φρυγανιά. Λοιπόν, ας πάμε πρώτα στο στάδιο του αυγού. Το έχω χωρίσει εδώ πέρα, του αλευρίου. Το έχω χωρίσει εδώ πέρα, το αλευράκι μας. Οπότε, κοιτάξτε τι θα κάνω. Επειδή θα κάνω μόνο ένα φιλέτο κοτόπουλο, θα ελαττώσω αρκετά το αλεύρι που θα χρειαστώ. Οπότε χρειάζομαι εδώ πέρα λίγο, περίπου 2,5 κουταλιές της σούπας αλεύρι. Άντε θα βάλω 3. Εδώ. Κανονικά χρειαζόμαστε 150 γραμμάρια για να αλευρώσουμε 500 γραμμάρια φιλέτο όπως σας είπα, γιατί θέλουμε αρκετό αλευράκι. Και σε περίπτωση που έχετε, το μόνο παράξενο υλικό που έχω σε αυτή τη συνταγή που ίσως και να μην έχετε είναι το κάρι. Σε περίπτωση που δεν έχετε, δεν πειράζει, μην βάλετε κάρι, βάλτε πάπρικα, βάλτε κάποιο άλλο μπαχαρικό που έχετε, αλλά οπωσδήποτε το αλεύρι πρέπει να το δυναμώσουμε. Το αλεύρι όταν ακουμπάει το κοτόπουλο μένει σαν ατόφιο αλεύρι και ουσιαστικά μας βγάζει μια αλευρίλα στο τέλος. Θέλουμε να σκεπάσουμε λίγο τη γεύση από τα αλεύρι, επειδή θα τηγανιστεί, να το κάνουμε λίγο πιο σεξι, οπότε ό,τι έχουμε, βάζουμε. Εγώ τρελαίνομαι να βάζω κάρι. Δηλαδή βάζω ελάχιστο κάρι εδώ, μαζί με τα αλεύρι, αλατάκι, οπωσδήποτε αλάτι και οπωσδήποτε πιπέρι. Εδώ. Και πιπέρι και αλάτι, κάρι και αλεύρι. Ανακατεύω εδώ.
Ξαναλέω, μην πείτε ότι βάζω παράξενα υλικά. Το κάρι είναι προαιρετικό, αλλά μου το βάλετε και έχετε το σπίτι κάρι, θα πάτε ένα καινούριο σνίτσελ, δεν θα έχετε πάει κάτι παρόμοιο. Γιατί το κάρι είναι πολλά μπαχαρικά μαζί. Οπότε κοιτάξτε εδώ, έχω ένα υποκίτρινο. Αν βάλετε πάπρικα, θα έχετε ένα υποκόκκινο μείγμα αλευρίου. Εδώ, ένα. Πάει στην άκρη. Το πρώτο στάδιο είναι έτοιμο. Το δεύτερο στάδιο έχει να κάνει με τα αυγά. Τα αυγά είναι βασικό υλικό για να πανάρουμε ένα κοτόπουλο. Οπότε, πάλι θα προσαρμόσω τη συνταγή. Κανονικά έχω 3 αυγά. Τώρα θα βάλω 2. Αν και χρειάζομαι ένα, θα βάλω 2. Γιατί άμα βάλω μόνο ένα, δεν θα μπορέσω να πανάρω σωστά το κοτόπουλο. Δυστυχώς. Αλλά δεν πειράζει, γιατί ό,τι μείνει, εγώ πάντα με πάντα, ό,τι μείνει από τη γέμιση εδώ πέρα, θα ανακατεύω μαζί με τη φρυγανή και κάνω μικρές φρυτούρες. Οπότε δεν πάει τίποτα χαμένο. Λοιπόν, 2 αυγά. Οπωσδήποτε. Πάντα στα αυγά πρέπει να βάζουμε μουστάρδα. Θα βάλετε τη μουστάρδα σας 100%, γιατί άμα δεν βάλετε μουστάρδα δεν θα βγει νόστιμο το σνίτσελ. Λοιπόν, ρίγανη. Αυτό το μυστικό το έχω μάθει από μικρός. Πάντα μα πάντα βάζαμε ρίγανη στα σνίτσελ και η ρίγανη κάνει απόλυτη τη συνταγή. Αλάτι και πιπέρι. Όπως βλέπετε σε όλα τα στάδια βάζω αλάτι και πιπέρι. Γιατί άμα αφήσω αναλατοπίπερο κάποιο στάδιο τη συνταγή, στο τέλος δεν θα βγει ωραίο το σνίτσελ. Δηλαδή θα βγει άγευστο. Πρέπει να δώσω αλάτι και πιπέρι μέσα στη συνταγή μας. Λοιπόν, τώρα ανακατεύω εδώ. Αυγό, μουστάρδα, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι. Και θα γίνει μια καινούργια πάστα. Μια πάστα που δεν την έχετε ξαναδεί. Μια πάστα που κανονικά όταν χτυπάμε αυγά, είναι πάρα πολύ ρευστό το μείγμα και δεν μπορεί να κάτσει πάνω στο κοτόπουλο, στο χοιρινό ή στο μουσχάρι. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή βάλαμε τη μουστάρδα, βάλαμε και τη ρίγανη, κάναμε μια πιο πιχτή πάστα και θα κάτσει πάνω στο κοτόπουλο, θα γίνει τηγανιτό, θα πάρει περισσότερο ψωμάκι και θα κάνει μια τέλεια κρούστα. Λοιπόν, οπότε, το πρώτο στάδιο ήταν αλεύρι, αλάτι, πιπέρι και λίγο κάρι που σας είπα. Πάμα δεν έχουμε, βάζουμε ό,τι άλλο θέλουμε, πάπρικα ή οτιδήποτε άλλο μας βρίσκεται. Μπορείτε να βάλετε και λίγο ρίγανη, άμα δεν έχετε. Το δεύτερο είναι μουσταρδίτσα, αυγά, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι. Και το τρίτο είναι το ψωμί. Αλλά πριν περάσω στο ψωμί, επειδή βγήκε η πατάτα μου, θα σας φέρω από εδώ. Είναι έτοιμη η πατάτα. Εδώ. Να ανάψω και τέρμα το λάδι μου εδώ. Για να κάνω τις πατάτες τηγανιτές. Κοιτάξτε εδώ. Έβαλα την πατάτα μου. Νομίζω ότι τώρα είμαι πολύ σκοτεινός. Θα ανάψω λίγο το φως. Τέλεια. Ωραίος! Λοιπόν, κοιτάξτε την πατάτα μου, ήταν μέσα στα μικροκύματα, την έβαλα και ψήθηκε 100%. Σε περίπτωση που θέλετε να ψήσετε μία πατάτα για να τη φάτε, να ξέρετε ότι θέλει περίπου 5-6 λεπτάκια. Αυτή ήταν μεγάλη, γι' αυτό ήθελε 6. Μικρότερες θέλουν 5, μεγαλύτερες, ας πούμε αυτή, θέλει 8 λεπτά. Εντάξει, στα 800 βατ. Οπότε, τι θα κάνω, έτσι όπως είναι την πατάτα μου, βλέπετε εδώ έτσι. Τώρα κακώς έκανα και πατάτες τηγανιτές, γιατί σας μπλέκω, αλλά επειδή θέλω να μαγειρέψω και θέλω να φάω, δεν μπορώ να φάω το σνίτσερ μόνο, δεν θέλω και λίγο πατάτα. Οπότε, έτσι όπως είναι η πατάτα είναι ψημένη και αυτό που θα κάνω είναι να την κόψω σε ωραίες wedges όπως λέμε, κοιτάξτε. Είναι 100% ψημένη. Βλέπετε που αχνίζει. Οπότε, παίρνω, κόβω σε ωραίες εδώ πέρα wedges. Όλαλα. Και εδώ. Νομίζω μία πατάτα είναι αρκετή για το σνίτσελ μου. Και εδώ. Και το λάδι μου πίσω καίει. Το βλέπετε? Όχι. Τώρα το βλέπετε όμως. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε. Φέρνω τις πατάτες μου. Και τις τηγανίζω. Τέλεια. Όλα καλά πηγαίνουν. Καίνε. Καίνε πάρα πολύ. Ήδη. Βέβαια, άμα έχουμε να κάνουμε περισσότερες πατάτες τηγανιτές, ο καλύτερος τρόπος είναι αυτό που σας έχω πει. Τις ψήνουμε στο φούρνο, δεν τις ψήνουμε στα μικροκύματα. Εγώ επειδή είμαι ένας, γι' αυτό την έψησα στα μικροκύματα. Εσείς βέβαια θα ψήσετε στο φούρνο έτσι όπως δείχνουμε κανονικά στο βίντεο και οι πατάτες θα βγουν οι τελείες. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε τηγανιτές πατάτες. Λοιπόν, πάμε τώρα ξανά από εδώ. Για να μην σας μπερδεύω, να βγάλω και την τρυπητή εδώ πέρα. Γιατί χρειάζομαι για τις πατατούλες μου. Νομίζω ότι με καίει από εδώ και πρέπει να φέρω το βίντεο από εδώ. Πιο ωραία είναι εδώ. Τι λέτε? Σας ζάλισα, Δεν πειράζει, είναι ωραία. Σήμερα έχει ενδοτιά. Λοιπόν, αυτό πάει στην άκρη. Ή μάλλον θα το αφήσω εδώ, γιατί θέλω να ρίξω λίγες
Τι να πω τώρα, άλλο ήθελα να πω. Λίγες χαζομαρούλες πάνω στις πατάτες μου. Επαναλαμβάνω. Το ένα ήταν το αλεύρι. Μαζί με το κάρι, αλάτι, πιπέρι. Το δεύτερο ήταν αυγό, μουστάρδα, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι. Και το τρίτο είναι είτε φρυγανιά είτε ψωμί, ό,τι έχετε. Μπορείτε να πάρετε leftover από ψωμί που σας έχει μείνει, ψωμάκι toast. Οπότε θα πάρω έτσι όπως είναι και θα το χτυπήσω στο μίξερ. Εδώ. Σα λα 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 λα. Ποιος είναι αγαπημένος τραγουδιστής, γράψτε μου από κάτω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και βασικά τι μουσική ακούτε. Δηλαδή ας πούμε ξυλένες πατιά, τρύπες, από Κωνσταντίνου, μωρά στη φωτιά, ενδελέχεια και όλα αυτά τα έχετε ζήσει, τα έχετε ακούσει, ξέρετε τη μουσική αυτή ή δεν ακούτε καν. Λοιπόν, θα βάλω το ψωμάκι μου εδώ. Εγώ τέτοια μουσική ακούω περισσότερο, όταν ήμουν μικρός, δηλαδή με τρύπες μεγάλωσα. Να γυρίσω λίγο τις πατάτες μου, sorry. Ωραία. Άμα δείτε τι πατάτες τηγανιτές κάναμε σε 2 λεπτά, δηλαδή δεν έχετε ξαναφάει τέτοιες τηγανιτές πατάτες και αυτές είναι οι πατάτες τηγανιτές που με ρωτούσε και ο Σάκης, στείλτε το βίντεο να το δει. Δηλαδή είναι ο πιο εύκολος τρόπος να κάνεις πατάτες τηγανιτές, σχεδόν έτοιμες είναι. Σε ένα λεπτό, έτσι. Δηλαδή, άμα έχετε ξανατηγανίσει πατάτες τηγανιτές τόσο γρήγορα, πείτε μου και εμένα. Λοιπόν, χτυπάω το ψωμάκι μου, έβαλα ψωμί πολύ και δεν νομίζω να μπορέσει να το χτυπήσει. Μια φορά. Έβαλα πολύ. Γεια, το γυρνάω. Αυτό το κλασικό κόλπο που παίρνουμε, γυρνάμε εδώ. Και το τρίτο μας έχουμε το ψωμάκι εδώ. Στο ψωμί δεν χρειάζεται να βάλετε τίποτα. Το ψωμί τα έχει όλα. Οπότε πάμε να ετοιμάσουμε το κοτόπουλο να πανάμε. Δυστυχώς οι πατάτες μου είναι έτοιμες. Δυστυχώς, ευτυχώς. Δεν πειράζει. Θα προσπαθήσω να κάνω γρήγορα το κοτόπουλο. Γιατί δεν θέλω να είναι κρύες οι πατάτες και ζεστό το κοτόπουλο. Θέλω να είναι ακριβώς την ίδια ώρα. Οπότε αφήνω όλα τα υλικά του παναρίσματος εδώ, φοράω γάντια και όπως σας είπα, όταν ασχοληθούμε με το κοτόπουλο θέλουμε απλά να ασχοληθούμε μόνο με το κοτόπουλο και να τελειώσουμε κατευθείαν, να μην αρχίσουμε να πιάνουμε άλλα πράγματα μέσα στην κουζίνα μας. Λοιπόν, γαντάκια, πω πω 12.800 έχουμε στο Facebook, 5.618 στο Instagram, νομίζω είμαι 1000% σίγουρος ότι σήμερα όλοι θα φτιάξετε σνίτσελ κοτόπουλο. Λοιπόν, έχω ένα φιλετάκι κοτόπουλο εδώ. Ξαναλέω ότι έχω προσαρμόσει συνταγή επειδή είμαι ένας άνθρωπος και θα φάω ένα σνίτσελ. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς θα προσαρμόσετε τη συνταγή σύμφωνα με τη συνταγή που έχουμε στο site. Τώρα, έτσι όπως είναι, μπορείτε είτε να κόψετε μικρά γκουζονάκια, γκουζόν τα λέμε, chicken γκουζόν, μικρές φιλετίτσες από κοτόπουλο και να τα κάνετε μικρά. Είτε μπορείτε να κάνετε μεγάλο σνίτσελ κοτόπουλο εδώ. Ανοίγοντάς το, θέλουμε να τα ανοίξουμε εδώ. Κοιτάξτε πώς τα ανοίγω, φαίνεται έτσι. Έκοψα στη μέση και μετά άρχισα να πηγαίνω το κοτόπουλο προς την άκρη. Εδώ. Εδώ, με το μαχαίρι. Ένα καλό μαχαίρι θέλετε. Και όλα θα γίνουν. Και επειδή είναι δύσκολο να το διαχειριστείτε ολόκληρο μόνο του, να κάνετε να πανάρετε, γιατί θέλετε πολύ περισσότερα υλικά, τι θα κάνουμε. Έτσι όπως είναι, θα το κόψουμε στη μέση. Εδώ. Τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να το ανοίξετε λίγο, μπορείτε. Πρέπει να κάνω γρήγορα γιατί οι πατάτες μου δεν καλούν. Λοιπόν, οπότε βάζω μία μεμβράνη από πάνω εδώ και όπως είναι παίρνω ένα βάρος, αυτό βρήκα μπροστά μου, βαράω λίγο και εδώ από κάτω οι άνθρωποι θα λένε αυτός ο άνθρωπος είναι τρελός. Εντάξει, είμαι τρελός. Το παραδέχομαι. Οπότε με βράμι έτσι όπως είναι, ερχέται αυτή και τώρα έχω δύο ωραία φιλετάκια από κοτόπουλο. Βάζω στο αλεύρι, εδώ δείχνω αλεύρι, κάρι, αλάτι, πιπέρι. Βάζω στο αυγό,
Κοιτάξτε εδώ, μαρινάδα που έχει γίνει με τα πρώτα, βλέπετε. Είναι αυτό που σας είπα. Μαζί με τη μουστάρδα και τη ρίγανη έχουμε κάνει κάτι καινούργιο, ένα μαγικό υλικό. Και έτσι όπως είναι, ψωμάκι. Πάει το ένα. Μάλλον θα το βγάλω εδώ. Εδώ. Πάμε για το δεύτερο. Βασικά και το δεύτερο. Πού το μαχαίρι μου, μαχαίρι μου, μαχαίρι μου. Δεν πειράζει, θα το κόψω στη μέση. Εδώ θα το κάνω λίγο μικρότερο. Εδώ με τα χέρια το κόψα. Αλεύρι. Για να γίνουν πιο διαχειρίσιμα, να είναι πιο ωραία και στο πιάτο. Άμα τα κάνουμε πολύ μεγάλα δεν θα είναι ωραία. Αλεύρι. Αυγά. Φαίνεται έτσι. Δεν φαίνεται. Αυγά. Ψωμί. Άρα ένα μικρό χαμό τον έκανα. Συγγνώμη, αλλά βγάζουμε για τις πατάτες μου γι' αυτό. Λοιπόν, βγάζω και αυτό το κοτοπουλάκι εδώ. Μάλλον το αφήνω μισό λεπτάκι για να βγάλω τις πατάτες γιατί με έχουν τρελάνει οι πατάτες τώρα. Βγάζω τα γάντια, δεν πειράζει, δεν θα ξαναπιάσω τίποτα από εδώ έτσι αλλιώς. Και θέλω να σας δείξω τις πατάτες. Κοιτάξτε εδώ. Έχετε ξαναδεί τέτοια πατάτα τηγανητή? Ε? Τέτοια πατάτα τηγανητή. Τη λιγουρεύεστε? Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε? Λοιπόν, βγάζω τις πατάτες μου στην άκρη, εδώ. Αφήνω το λάδι μου πάνω, γιατί ήρθε η ώρα να τηγανίσω το κοτόπουλο. Τα βάλω τις πατάτες στο ίδιο πιατάκι που τις είχα βάλει μέσα στα μικροκύματα. Και κοιτάξτε εδώ, όταν κάνω τις πατάτες με αυτόν τον τρόπο και τις ψήσω έτσι στο φούρνο, έτσι στα μικροκύματα, το λάδι μου μένει πεντακάθαρο. Οπότε έχει διάρκεια ζωής σχεδόν για πάντα. Σωστά? Καλά, για πάντα. Καταλαβαίνω. Κάτσε να μην καίσει και γίνει ξεφτύλα. Λοιπόν, τώρα, ένα, δύο, πάνε στην άκρη. Παίρνω την τσιμπίδα. Εδώ. Έχω το κοτοπουλάκι μου, το σνίτσελ, το τέλειο, το παναρισμένο στην εντέλεια, εδώ και εδώ. Πάει και αυτό στην άκρη. Και κοιτάξτε εδώ με ένα φιλέ το κοτοπουλί που θα κάνουμε. Σας μεταφέρω. Ωραία. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, έρχομαι το κοτόπουλο και μην ξεχάσετε να βάλετε τα υλικά που σας είπα. Μην ξεχάσετε να βάλετε μουστάρδα. Μην ξεχάσετε να βάλετε ρίγανη. Μην ξεχάσετε να βάλετε ό,τι ακριβώς σας έδειξα και θα πάρετε το πιο νόστιμο σνίτσελ που έχετε δοκιμάσει στην ζωή σας. Λοιπόν, πάνω αυτά στην άκρη, εδώ. Οι πατάτες μου είναι εδώ, έτσι για να τις λιγουρεύεστε. Κοιτάξτε, ακούστε βασικά. Μα το πιο δίκο το κομμάτι και να πάρω είναι ταλανές, κοιτάξτε. Καπομέχα. Λοιπόν, θα λήξω αλάτι, πιπέρι και πάπρικα εδώ, θα τη σερβίρω. Και μισό λεπτάκι λίγο να καθαρίσω εδώ, γιατί έκανα μικρό χαμό. Λοιπόν, θα σας δείξω και τι κάνω, για να μην λέτε ότι κορυδεύω. Λοιπόν, όντως, γέμισα ψωμάκι εδώ, αλλά γέμισα ψωμί γιατί αγωνόμουν πάρα πολύ για τις πατάτες μου. Σε περίπτωση που δεν αγωνόμουν για τις πατάτες, δεν θα γέμισα ψωμί. Να σας πω επίσης ότι ελπίζω να μην έχετε δει ποτέ άνθρωπο να φτιάχνει σνίτσελ με πατάτες τηγανητές σε 10 λεπτά. Σε 10 λεπτά τα φτιάξαμε. Οπότε θεωρώ ότι μου αξίζει ένα μπράβο να χειροκροτήσετε από το σπίτι σας και να χειροκροτάτε όντως. Να λέει αυτός ο άνθρωπος είναι τρελός. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ. Μισό. Τέλεια. Το σνίτσελάκι μου θέλει άλλο ένα λεπτό. Θέλει ένα ζήτημα. Λοιπόν, αυτό να πάει εδώ στην άκρη. Καθαρίζω εδώ. Το κάρι μου να γυρίσει πίσω. Με τη μεγράνη. Καλά, το κάρι το αγαπώ. Στην περίπτωση που βάλετε κάρι στη συνταγή, καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Το κάρι μαζί με τη ρίγανη και τη μουστάρδα πραγματικά απογειώνουν το πανάρισμα. Δεν υπάρχει κανένα σνίτσελ κοτόπουλο που να έχει αυτή τη γεύση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί όντως σήμερα όλα θα κάνετε. Και άμα δεν έχει το κοτόπουλο και έχει τη χοιρινό, μια χαρά, δουλεύει και εκείνο μια χαρά. Να πάει και αυτό στη λάτζα για να καθαρίσει το πάντα. Εδώ. Και εδώ. Και αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Νοικοκύρης, με βλέπετε. Αυτός είμαι. Και πάμε να γυρίσουμε τα σνίτσελ από την άλλη για να δείτε τι έχουμε κάνει. Κοιτάξτε εδώ. Ένα. Μα δεν βλέπετε.
δύο. Και λίγο ακόμα εδώ. Τρία. Όλα αλλά. Τώρα, η εξής ερώτηση που βασικά θα υπάρχει. Άκη μου, δεν θέλουμε να φάμε τυρανιτά, θέλουμε να φάμε κάτι πιο υγιεινό. Κατανοητότατο, το σέβομαι, σας αγαπώ, να βάλω και το αλεύρι πίσω στη θέση του. Αυτό που θα κάνετε είναι την πατάτα σας, εκεί πέρα που την βγάλετε από το φούρνο μου ρυθμάτων, να την αφήσετε έτσι όπως ήταν ψητή και να ρίξετε λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και να σερβίρετε. Και επίσης τα συγκεκριμένα κοτόπουλα γίνονται και στο φούρνο. Θέλουν γύρω στα 20 λεπτάκια στους 200 βαθμούς. Θα ρίξετε όμως λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Για να μπορέσουν να πάρουν ωραίο χρώμα, άμα το βάλετε στους 180 δεν θα πάρουν χρώμα. Στους 200 βαθμούς και θα γίνουν έτοιμα. Τώρα, εδώ. Πιο λίγο απλό. Εδώ, στις πατάτες. Αλατάκι. Μάλλον δεν θα βάλω πιπέρι, θα βάλω ρίγανη. Λίγο ρίγανη. Ανακατεύω. Καλά, χθες σας έδειξα πώς να κάνετε τυρί σπιτικό. Ελπίζω να το είδατε και ελπίζω να φτιάξετε. Θα σας έδειξα πώς μπορείτε να κάνετε αυγό φέτος. Όποιος κάνει αυτές τις αυγόπιτες που έκανε χθες, πραγματικά δηλαδή. Σήμερα σας δείχνω πώς να κάνετε σνίτσελ. Το βράδυ δεν ξέρω αν θα κάνω live. Θα κάνω live μόνο άμα μου πείτε να κάνω, γιατί νομίζω ότι έχω αρχίσει να γίνομαι βαρετός που σας κάνω συνταγές όλη την ώρα. Άμα σας είμαι βαρετός, δεν ξέρω να μαγειρεύω βράδυ, θα μαγειρεύω μόνο πρωί. Και άμα σας είμαι βαρετός γενικά, να μαγειρεύω μόνο το ανά 2-3 μέρες. Τώρα το λέω επίτηδες για να κάνετε από κάτω καρδούλες. Καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να με ζητήσετε το βράδυ, αλλιώς δεν έρχομαι. Και τι άλλα νέα, αυτό το σνιτσελάκι μας θέλει εδώ πέρα. Γιατί είναι κοτόπουλο, άμα ήταν χοιρινό θα το έβγαζα πιο νωρίς, αλλά επειδή είναι κοτόπουλο, το χτυπήσαμε, το κάναμε flat, αλλά ουσιαστικά θέλουμε να δώσουμε λίγο χρόνο για να ψηθεί μέχρι μέσα. Και πάμε να σερβίρουμε. Και για σήμερα είναι Σάββατο, νομίζω ότι μου αξίζει να φάω λίγο πιο γκουρμέ. Ε, τι λέτε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Και αρχίζουμε να σερβίρουμε. Βλέπετε όλοι, τέλεια. Λοιπόν, θα βγάλω λίγο ρόκα. Εδώ είμαστε, μισό λεπτάκι. Βλέπουμε. Λίγο ρόκα. Εδώ. Θα βγάλω 4-5 ντοματίνια, να τα πλένω λίγο. Εδώ είμαστε. Και για τα σνίτσελ βγαίνουνε. Σας είπα, θέλω να τα δώσω χρόνο. Εδώ, να κόψω και τα ντοματίνια μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τέλεια. Οπότε αρχίζει να γίνει πιο ωραίο. Θα ρίξω τις πατάτες μου. Εδώ. Πατάτες τηγανιτές, αυτή είναι λίγο παγωμένη. Αφήστε αυτή. Και εδώ. Και ήθελα να φάω και το σνίτσελ μου. Κοιτάξτε εδώ. Τέτοιο σνίτσελ. Τέτοιο σνίτσελ. Δεν τρώνε ούτε οι Γερμανοί. Όχι. Καλά, η πανάδα είναι τέλεια. Μουστάρδα. Πω πω πανάδα, δεν υπάρχουν. Ένα. Σβήνω το μάτι μου. Εδώ. Και πάμε και για τα υπόλοιπα. Όλα. Ο Χριστός και η Παναγία. Και εγώ θέλω λίγο μουστάρδα πάντα στην άκρη. Εδώ. Και αυτό είναι το πρωινό μου για σήμερα. Δηλαδή, σε πόση ώρα το φτιάξαμε. Δεν ξέρω, ειλικρινά, πείτε μου. Δεν είχα τίποτα έτοιμο. Τίποτα ζυγισμένο. Τίποτα. Σας φέρνω εδώ για να σας δείξω ακριβώς τι έχουμε κάνει. Εντάξει, το μαγικό με το. Φέρνω και μακαροπύρνο για να πάω.
Το μαγικό με το σνίτσελ είναι ότι με ένα φιλέτο κοτόπουλο εδώ φτιάξαμε το πιο τραγανό γεύμα ever. Κοιτάξτε εδώ πατάτα. Κοιτάξτε εδώ πατάτα. Ακούτε. Κοιτάξτε εδώ σνιτσελάρα. Πρέπει να κατεβάσω λίγο και τα δύο. Εδώ. Αχ, είμαι πολύ χαρούμενος που πώς το λένε, που είμαι και Instagram και Facebook. Και βέβαια το κοτόπουλο ψημένο στην εντέλεια. Βλέπετε, είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Το πανάρισμα είναι το τέλειο πανάρισμα που μπορεί να έχει το σνίτσελ κοτόπουλο. Και πάρα πολύ, ξέρω ότι θα το μετανιώσω, αλλά δεν με πειράζει. Δεν υπάρχω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είπα δεν υπάρχω πρώτα, αλλά δεν υπάρχω. Παιδιά, δεν υπάρχει. Βάλτε ό,τι σας έδειξα. Ρίγανη, μουστάρδα. Άμα έχετε κάνει καλό, όσο δεν έχετε, μην βάλετε. Βάλτε πατάτες στα μικροκύματα. Και σε 15 λεπτά θα έχετε αυτό ακριβώς που έχω και εγώ μπροστά μου. Το λιγουρεύεστε. Το λιγουρεύεστε. Λοιπόν, τι να κληρώσω σήμερα. 86. Θα κληρώσω ένα μασέρι. Δεν μπορώ. Δεν το περιμένω. Ένα βιβλίο το street food. Ένα βιβλίο street food. Περιμένω. Λοιπόν, μαχαίρι Σουντόκου, Άκης Πετρεζίκης από το e-shop μας. Στο Instagram θέλω να γράψετε κάτω το post που θα κάνουμε για το snitchelakis.shop.com. Στο Facebook, αγαπημένοι facebookάδες, θέλω να γράψετε κάτω το βίντεο τώρα που κάνουμε, akis.shop.com. Ένα τυχερό θα πάρει ένα μαχαίρι, ένα τυχερό θα πάρει ένα μαχαίρι. Και στο Instagram και στο Facebook. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πραγματικά, αλήθεια σας λέω, είμαι χαρούμενος που επιτέλους παίζω και Instagram και Facebook την ίδια στιγμή. Τελευταίες δύο μέρες με έχει πιάσει μία απόγνωση γιατί το σήμα δεν έφτανε. Τώρα ξοδεύω το 4G μου. Τι άλλο, αυτά. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη συνταγή σήμερα γιατί είμαι σίγουρος ότι θα την κάνετε όλοι. Μην ξεχάσετε να κάνετε ακριβώς ό,τι έκανα και εγώ. Δείτε αναλυτικά το βίντεο και όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στο Facebook, ρε παιδιά, πατήστε εγγραφή. Υπάρχουν ακολουθοί περισσότεροι από τους εγγεγραμμένους. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Δηλαδή πρέπει όποιος ακολουθεί να κάνει και εγγραφή. Και επίσης μια κοινοποίηση. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Κύριοι Facebookάδες, κάντε μια κοινοποίηση. Φιλάκια πολλά. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Δεν ξέρω αν θα είναι σήμερα ή αύριο. Άμα με ζητήσετε πολύ σήμερα μπορεί να έρθω. Άμα με ζητήσετε αύριο θα έρθω αύριο. Αυτά, ήρθε η ώρα να φάω. Αχα. Τερματισμός. Τερματισμός. Κοινοποίηση. Τερματισμός.